Λοιπόν, επιστροφή εδώ στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, Κρήτη TV. Πολλά τα τηλεφωνήματά σας αναφορικά με τη σεισμική δόνηση που προηγήθηκε. Τρέχει το ρεπορτάζ. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV 8.30. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΑΣΠ, ο κύριος Ευθύμης Λέκας. Κύριε Λέκα, καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα. Έτσι αναστατωθήκαμε λίγο με τη σεισμική δόνηση. Ήταν ο κύριος σεισμός? Κοιτάξτε, θεωρώ με πολύ μεγάλη πιθανότητα ότι ήταν ο κύριος σεισμός. Και αυτό το λέω στηριζόμενος στο δεδομένο του βάθους. Είχαμε ένα βάθος της τάξης των 40-45 χιλιόμετρων. Και συνήθως οι σεισμοί αυτοί δεν έχουν πλούσια μετασεισμική ακολουθία και εκδηλώνονται φάπαξ. Που σημαίνει ότι μάλλον δεν θα έχουμε πλούσια μετασεισμική ακολουθία. Αυτά με τα δεδομένα τα τώρα. Βεβαίως ο σεισμός έγινε 10 χιλιόμετρα νότια της Άρβης, σε ένα βάθος σημαντικό, γι' αυτό και έγινε και αντιληπτό σε ένα μεγάλο μέρος της Κρήτης. Από πληροφορίες που έχουμε είναι ότι πιθανώς να έχουμε κάποιες μικρές καταπτώσεις κατά μήκος του οδικού δικτύου νότια της Κρήτης, στη νότια Κρήτη. Και από εκεί και πέρα παρακολουθούμε και την εξέλιξη του φαινομένου, αλλά και είμαστε σε επικοινωνία με τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής και την πυροσβεστική, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει κάποιο, πρόβλημα. Κύριε ή αν θα διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσει κάποιο μικρό τσουνάμι? Δεν είναι πολύ πιθανό. Θεωρώ ότι το βάθος είναι μεγάλο και το σεισμικό ρήγμα δεν συνέφτασε στην επιφάνεια του πυθμένα και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Είναι πολύ μικρή η πιθανότητα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ενημέρωση και την ανταπόκριση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, εύχομαι. Είπαμε αναλυτική ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV.